Λοιπόν, σε αυτό το οποίο παρουσίασε ε, σήμερα ακούστε, ο κ. Κασελάκη. Και αυτό που παρουσίασε ο Κασελάκη και αυτό που παρουσιάστηκε πριν από λίγο εδώ. Έτσι. Εμεί δεν θα μπούμε στον καυγά για τα εκατομμύρια του Κασελάκη και τα κίνητα του Μητσοτάκη. Για το τι έκανε ο πατέρα του ενό και ο πατέρα του αλουνού. Είναι γνωστό, είναι πλούσιοι. Ζούνε καλά, έχουν λεφτά. Ο ένα αγόρα πιταρώνα στο κολονάκι ένα 800, ο άλλο ζει, ο κ. Μητσοτάκη, σε μια βιλάρα στην περιμετρική του Λίκαβητού. Δεν έχουν σχέση με τη ζωή, με την καθημερινότητα, τη δύσκολη του μέσου Έλληνα. Γι' αυτό ένα δεν ξέρει πόσο κάνει φέτα και ο άλλο πόσο κάνει το ψωμί. Θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είπατε πριν. Τη συζήτηση, να την πάμε λοιπόν. Γιατί ανακοινώθηκε ότι μέσα στον Ιούνιο ε, θα έχουμε αυξήσει έω και 70% στου λογαριασμού ρεύματο. Και αυτέ οι αυξήσει έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το χρηματιστήριο ενέργεια, με την πράσινη μετάβαση και του ειδικού φόρου κατανάλωση. Τα έχουν ψηφίσει όλα αυτά μαζί. Μαζί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή. Ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι Έλληνε δουλεύουν περισσότερο και αμείβονται λιγότερο από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσε δεκαετίε θέλετε εσεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε τη σύγκληση. Τη Δευτέρα παρουσία θα γίνει η σύγκληση. Άρα λοιπόν το ζητούμενο, γιατί μιλάμε και για δυνητικέ δεξαμενέ κόσμου, όταν το 40% του ελληνικού λαού Λέει: Πρέπει να αποδοκιμάσω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική επιλογή είναι κουκουέ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα δεν είπε παραμύθια, δεν μίλησε για συγκλήσει, για χρυσά κουτάλια. Ζούμε μια σκληρή πραγματικότητα, η οποία αφορά τι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που υλοποιούν και οι σημερινοί και οι χτεσινέ κυβερνήσει. Άρα λοιπόν, όταν θε να αποδοκιμάσει, θα επιλέξει θετική επιλογή, θετική ψήφο για να μα βγουν μπροστά του. Την επόμενη μέρα, η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί στην ατζέντα πρέπει να μπει και το μακελιό που γίνεται στη γειτονιά μα. Πρέπει να μπουν τα δισεκατομμύρια που δίνονται στο Ζελένσκι. Πρέπει να μπουν οι, 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 οι δεσμεύσει που έχουν αποφασίσει και τι οποίε τι πληρώνει ο ελληνικό λαό και όσον αφορά τα οικονομικά, αλλά και όσον αφορά του κινδύνου ενό πολέμου. Να, ε, να, ζητήσουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Σοφιανό για, το, τον τομέα τη υγεία που ε, είναι μια, η αρμοδιότητα του κύριου Γεωργιάδη. Τοποθε... Ένα σχόλιο. Μια τοποθέτηση, αυτού. όχι σχόλια, μια τοποθέτηση. Μια τοποθέτηση, ό,τι όπω σα αρέσει. Εντάξει, εγώ δεν θα αναφερθώ στι ικανότητε τη που έχει ο Υπουργό. Mm -hmm. Τις έχει. Σα ευχαριστώ πολύ. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Και την ξέρει ο κόσμο που μα ακούει. Έχει πάει στα νοσοκομεία. Οι λίστε είναι αυτέ που είναι οι 3.000 λίστες αναμονής στο, στα παιδών είναι δεδομένα, δεν αλλάζουν Στον και ναι. ταυτόχρονα η συρρήκνωση των μνημονιακών χρόνων στα δημόσια νοσοκομεία έκλεισε το Πατησίον, μιλώντας για την Αθήνα. Η πολιτουργή υποστελεχομένου υπαμακάριστο. Την ίδια ώρα έχουν φυτρώσει τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Και τα πληρώνει φυσικά ο ΕΟΠΗ, τα πληρώνει φορολογούμενοι. Αυτή η πολιτική δεν είναι πατέντα μόνο ελληνική, είναι φυσικά πατέντα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λογική το να συγκρίνουμε του μέσου όρου είναι η πολιτική του. Ακούσα τη συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή. Ποιο είναι ο ευρωπαϊκό μέσο όρο στη ΦΕΤΑ, ποιο είναι στο λάδι, ποιο είναι εκείνο. Εμά δεν μα αφορά ο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εμεί λέμε ότι σε αυτή τη χώρα έχει τη δυνατότητα να ζήσει καλά, να παράγει, έχει τη δυνατότητα να έχει διατροφική αυτάρκεια και αυτό που σε εμποδίζει είναι μια κοινή αγροτική πολιτική για την οποία διαδήλωσαν εκατομμύρια αγρότε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την έβαλαν επιτάπητο, το ίδιο και στην Ελλάδα. Και έχει φυσικά και το πρόβλημα με την οικονομία του κεφαλαίου, η οποία περνάει μια χαρά. Έχει φυσικά και προσώπους στο πολιτικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα όμως το ζητούμενο είναι, γιατί μιλάμε για ευρωεκλογέ. Ναι. Το να λέμε θα απέχουμε, ο κόσμος που το σκέφτεται. Το 50% ψήφισε τον Ιούνιο και αυτό το 50% έδωσε 41% στο Μητσοτάκη. Οι άλλοι που δεν ψήφισαν, το Μητσοτάκη έχουν να του κουνάει ναι, το δάχτυλο. Και τώρα, και και τώρα να, Φιάνε, να του ναι, 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 να ναι, κουνάει ναι, το, ναι, το δάχτυλο. Το ε. Αυτό λοιπόν και με το ΕΣΥ και με τους μισθούς και με τις συντάξεις και με την ακρίβεια και με το Ζελένσκι και τον πόλεμο στην Ουκρανία και με τη γενοκτονία των Παλαιστινίων που στηρίζεται στο όνομα, στηρίζεται με αλφαγιώτα, στο όνομα της αυτοάμυνας του Ισραήλ που 8 μήνες κάνει αυτοάμυνα δολοφονώντας. Για όλα αυτά πρέπει να ψηφίσει και να σκεφτεί Ποιος θα σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη, στην Αλαζονία, στο 41% της Αλαζονίας, το οποίο φυσικά θα κουρευτεί πολύ, πάρα πολύ. Εδώ λένε με 30% θα είμαστε νικητές. Φανταστείτε. Λοιπόν, τώρα που βάζετε Αυτόν, αυτά τα λοιπόν, θέματα κύριε Σοφιανέ... σταθεί δεν μπορεί να είναι ούτε το κόμμα κασελάκι, ούτε φυσικά μια αναζήτηση η οποία λοιπόν, έχει ήδη ξεκινήσει. Για το ποιο θα είναι ο νέο να Μητσοτάκης. Πάμε κύριε σοφιανέ, σο... σας για την τοποθέτησή σα για τι υψηλέ τιμέ ρεύματο και τη δική σα πρόταση. Δεν θα δώσω τον κύριο Δόνι το λέγω, βλέπετε. Εγώ είμαι Όχι τυπικός, εσάς θα εσάς θα πρωτά, τη Όχι, εσύ θέλω να δώσω τον λόγο. Παρακαλούμε, παρακαλούμε. Λοιπόν, να συζητήσουμε για την ενέργεια, να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε για το χρηματιστήριο ενέργεια, την απελευθέρωση τη αγορά ενέργεια, του ειδικού φόρου κατανάλωση ενέργεια στα πλαίσια τη πράσινη μετάβαση. Ναι. Να τι προτείνει Το κόμμα Ακούστε, σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Όχι στο χρηματιστήριο, όχι στην απελευθέρωση. Ναι στου λιγνίτε, ναι στι ΑΠΕ. Ναι στο φυσικό αέριο από τη Ρωσία που είναι πάθυνο και όχι στο αμερικάνικο LNG. Ναι, αυτά λέμε εμεί. Από πού και ω πού ο ελληνικό λαό που πλήρωνε τόσα χρόνια και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέα Δημοκρατία μέσα του λογαριασμού ρεύματο τη ΑΠΕ, του πλήρωνε στο λογαριασμό. Από πού και πού είδε άσπρη μέρα που τώρα έχουμε 50% του παραγόμενου ρεύματο ΑΠΕ. Είμαστε υπέρ των ΑΠΕ. Βεβαίω. Αλλά αυτό στα πλαίσια μια πολιτική η οποία διαμορφώνεται στη δική σου χώρα, διαμορφώνοντα τι δικέ σου αναπτυξιακέ δυνατότητε, για να τελειώσουμε με το παραμύθι του μέσου όρου. Λέει για παράδειγμα 6,20 στα 400 γραμμάρια τυποποιημένη φέτα. Ναι, αλλά πριν από δύο χρόνια ήταν 3,80. Τι με νοιάζει εμένα αν στη Βρετανία 6,80. Τι με νοιάζει εμένα το σύστημα το, 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 τη υγεία στην Βρετανία. Είχαμε νοσοκομεία, τα έκλεισαν, τα συγχώνευσαν. Υπάρχει σχέδιο Β για συγχωνεύσει στην απόσταση των 30 χιλιόμετρων. Υπάρχει πρόβλημα μισθών. Πότε θα συγκλίνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Μα είχαν ζαλίσει. Θα συγκλίνουμε, οι αγορέ ήρθαν. Πότε, σε μια άλλη ζωή, στη δευτέρα παρουσία. Γιατί μέχρι τώρα. Όλε αυτέ οι πολιτικέ δυνάμει που κυβέρνησαν, κυβερνούν, ζητάνε την ψήφο στο Ευρωκοινοβούλιο, ψηφίζουν μαζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 70% των ομοσχεδίων είναι έτσι. Έχουν ψηφιστεί από κοινού, επειδή είστε Ευρωβουλευτή. Όχι, υποψήφιο είμαι, κύριε Σοφιανέ, ευχαριστώ, αλλά είμαι υποψήφιο. Εγώ νόμιζα ότι ήσασταν Ευρωβουλευτή. Με το καλό λοιπόν. <ΣΣΣ> με, το καλό, με το καλό και στην Ευρωβουλή. Από το, το 70% και λοιπόν αυτούς αυτούς. και άνω των ψηφοφοριών ψηφίζονται μαζί από το Πασόκα, τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, του Ευρωβουλευτέ. Αυτή η νομοθεσία έρχεται στην Ελλάδα και αποτελεί νομίζω το 90% του νομοθετικού έργου. Οι κατευθύνσει οι οποίε διαμορφώνονται. Αυτά θα μα προβληματίσουν mm -hmm. γιατί αυτά είναι εδώ. Γιατί δεν ήρθε από το πουθενά το 70% αύξηση των τιμολογίων έω 70% αύξηση των τιμολογίων. Έως, 70%, έως, από τιμολογίων. Έως 70. Δεν ήρθε από το πουθενά το 2 ευρώ η βενζίνη ή ένα 90% ή ένα 75% αν πα το πιο φτηνό, για να είμαστε συγκεκριμένοι. Είναι ο ειδικό φόρο κατανάλωση, ο οποίο είναι μόνιμο. Και είναι φυσικά μπροστά μα και άλλα. Γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το πώ θα συνδυαστεί η περίφημη πράσινη μετάβαση με την πολεμική οικονομία, την οποία θέλει να προσαρμόσει πλέον η Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, με δισεκατομμύρια για πολεμικού εξοπλισμού. Γιατί ανάγκε στο μακελιό τη Ουκρανία θέλουν να πληρώσουμε κι άλλο το Ζελένσκι. Άλλα 50 δισεκατομμύρια, χώρια τα 80 που του έχουν δώσει. Άρα αυτά υποτίθεται στο για τη δημοκρατία.